Έγινε σήμερα συνάντηση με τον αντιπεριφερειάρχη Αργολίδας, τον κύριο Χιδηδόπουλο, κλιμάκιο του μπλόκου εδώ στην Αργολίδα στα Λαμανάρα. Του δώσαμε τα αιτήματα που έχουμε προσυμφωνείται στην Παναδική Επιτροπή των Μπλόκων, που είναι 37 μπλόκα που συμφωνούν με αυτά τα αιτήματα. Και τη ζητήσαμε τον κύριο Αντιπεριφερειάρχη να πάρει συγκεκριμένη θέση πάνω στα αιτήματά μας. Όχι γενικόλογη, ότι διαφωνεί γενικότερα με το. Που όλοι, νομίζω όλος σήμερα ο κόσμος διαφωνεί και με το ασφαλιστικό που έρχεται στους αγρότες και με το νέο φορολογικό νομοσχέδιο. Δεσμεύτηκε κάτω από την πίεσή μας να το φέρει στο Περιφερειακό Συμβούλιο, να πάρει θέση στο Περιφερειακό Συμβούλιο πάνω στα αιτήματά μας. Το ένα είναι αυτό. Δεύτερον, στο ζήτημα των βιβλιαρίων υγείας που καταθέσαμε. Εκτιμούμε ότι ένα ποσοστό γύρω στους 45% συναδέλφων αγροτών είναι ανασφάλιστοι. Δεν μπορούν δηλαδή και σήμερα να καλύψουν τις ασφαλιστικές τους φορές. Κάτω και από την πίεσή μας και από την προηγούμενη φορά που έχουμε ξανάρθει πάλι στη συνάντηση με τον κύριο Αντιπεριφερειάρχη. Αποφασίσαμε το εξής. Μπορεί και τονίζουμε ο κάθε συνάδελφος αγρότης εκτινοτρόφος που είναι ανασφάλιστος να πάει στη Διεύθυνση Υγείας της Περιφέρειας που θα μπορεί να το ασφαλίσει δύο φορές το βιβλιαίο. Δηλαδή θα έχει πρόσβαση στα νοσοκομεία, στα φαρμακεία και στην περίθαλψη για ένα χρόνο. Είναι ένα βήμα. Έστω προσωπική ανακούφιση των συνάδελφων αγροτών. Το τρίτο ζήτημα που θέσαμε είναι το ζήτημα του Ναβάλου. Από όσο γνωρίζετε, το έργο του Ναβάλου δεν προχωράει. Ήταν έντεσμενε οι αμφισβητήσει μα και επί κυβέρνηση τη Νέα Δημοκρατία και του Πασόκ ότι δεν θα προχωρήσει το έργο του Ναβάλου. Ο κ. Χιδηδόπουλο μα είπε ότι έχει ολοκληρωθεί στο 75-80%. Θα προχωρήσει. Είμαστε αναμονή. Ευελπιστούμε ότι να είναι αλήθεια. Θα είμαστε όμω σε αναμονή και παρατηρητικότητα να δούμε πώ θα προχωρήσει. Και το τελευταίο ζήτημα που του θέσαμε είναι ότι πολλοί συνάδελφοι αγρότες και κτηνοτρόφοι στον νομό δεν έχουν αποζημιωθεί από το φυσικό αέριο. Όπως γνωρίζετε, πέρασε το φυσικό αέριο αγωγή μέσα στον νομό μας και οι συνάδελφοι αγρότες δεν έχουν αποζημιωθεί ακόμα. Θα ξαναεπανέλθουμε πάλι με ειδική επιτροπή, με συναδέλφους από τα χωριά, Αγλαδόκα, Μποχούνι, που έχουν τέτοια προβλήματα, να δούμε συγκεκριμένα τι ακριβώς γίνεται. Γιατί καταστραφήκανε χωράφια, δεν μπορούν να καλλιεργήσουν και ούτε και τις αποζημιώσεις έχουν πάρει. Συνεχίζουμε τον αγώνα μας και στον μπλόκο. Φαίνεται ότι εκεί που πιέζουμε μπορεί να έχει κάποιες μικρές κατακτήσεις στον άνθρωπο αγρότη και θα κλιμακώσουμε τον αγώνα μας στο επόμενο διάστημα. Πολυεθνικές, εργατές, αγρότες, και μην κρύβετε, μην το παπάνταμε, στις πολυεθνικές.